Χριστό όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των αντιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών. Ως και ημείς αφιέμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκης ημάς εις πειρασμό, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Καθίστε, ασύστε. Αγαπητοί αδελφοί, σήμερα έχουμε ως ομιλητή τον ευαισθημολογιότατο πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ιωάννη Ρωμανίδη, καθηγητή πανεπιστημίου και συγκεκριμένα της δογματικής διδασκαλίας της Εκκλησίας μας. Ο πατήρ Ιωάννης κατάγεται από την Καπαδοκία. Είναι ένας Ρωμιός, ο οποίος έζησε σε όλο το μεγαλείο, την παράδοση της φυγής μας, εδώ εις την Ελλάδα και εις την Αμερική, όπου εγεννήθη, εμεγάλωσε, εσπούδασε. Έχει κάνει πολύ βαθιές μελέτες, όχι μόνο εις τη διδασκαλία της Εκκλησίας, αλλά και εις την ιστορία, εις την έρευνα δηλαδή της πορείας των διαφόρων θεμάτων μέσα εις το χρόνο, για να διαπιστώσει τις αιτίες που προκάλεσαν τις μεταβολές. Θεωρείται από την πλευρά και αυτή και της δογματικής διδασκαλίας της Εκκλησίας μας σαν ένας από τους μεγαλύτερους ερευνητές της εποχής μας. Έχει πρωτοστατήσει και είναι ο κύριος αντιπρόσωπος κατά καιρούς του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Εκκλησίας μας εις όλους τους θεολογικούς διαλόγους με τους Καθολικούς, με τους Λουθυρανούς, με τους Αντικαλκιδονίους, με τους Αγγλικανούς κτλ. Και οι θέσεις του, η ανάπτυξη δηλαδή από αυτόν της Ορθοδόξου πίστεως, γίνεται πάντοτε με τα σεβασμού αποδεκτή από όλους τους ετεροδόξους. Διότι έχει αυτή τη χάρη η Ορθόδοξη πίστη και ιδιαίτερα η γνήσια παρουσίασή της. Το ίδιο σεβαστές γίνονται και οι ιστορικές του έρευνες γύρω από την, όπως είπα προηγουμένως, από τα ιστορικά γεγονότα τα οποία εστράφησαν γύρω από την Εκκλησία και από τον κύριο εθνικό κορμό της, τη Ρωμιοσύνη. Σήμερα ο πατήρ Ιωάννης θα μας αναπτύξει το θέμα, η σχέση της γαλλικής επαναστάσεως με την ελληνική επανάσταση και η σημασία των δύο επαναστάσεων για την Ενωμένη Ευρώπη και για τη Ρωμιοσύνη. Το θέμα είναι για κάθε μορφωμένο Έλληνα Ορθόδοξο Ρωμιό πολύ μεγάλης σημασίας. Και ακόμη είναι μεγάλης σημασίας για κάθε άνθρωπο που προσβλέπει με κάποια εμπιστοσύνη και με κάποια προσδοκία προς το μεγάλο αυτό θέμα της Ενωμένης Ευρώπης. Παρακαλούμε τον ευαισθημολογιότατο, τον καθηγητή πατέρα Ιωάννη να ανέλθει και να μας αναπτύξει το θέμα του.
Ευχαριστούμε πολύ. Σεβασμιότατε, κύριε Νομάρχε, κύριε Δημάρχε, αγαπητοί χριστιανοί. Βέβαια το θέμα που είναι στο πρόγραμμα είναι πάρα πολύ μεγάλο και καλύπτει μια τεράστια έκταση ιστορική και επίσης και θεολογική, αλλά το θέμα κάθε αυτό έχει μεγάλη σημασία για την Ελλάδα σήμερα που ήδη εισήλθε στην κοινή αγορά. Για να καταλάβει κανείς την θέση της Ορθοδοξίας μέσα στην κοινή αγορά και τα καθήκοντα της Ορθοδόξης Εκκλησίας, κυρίως της Ελλάδας, που είναι το μόνο Ορθόδοξο κράτος σήμερα στην κοινή αγορά, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ορισμένες προϋποθέσεις και θεολογικές, αλλά κυρίως ιστορικές, διότι αυτά τα θέματα, θεολογία, ιστορία, ουδέποτε χωρίζονται από αυτήν τάχτην την φύση της Ορθοδόξου πίστεως. Εκείνο που έχει ιδιαίτερα σημασία είναι να σκεφτεί κανείς των λόγων γιατί η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία που ήταν στην εποχή του η πιο μεγάλη δύναμη του κόσμου υιοθέτησε την Ορθόδοξη Εκκλησία ως την επίσημη θρησκεία του κράτους, ενώ υπήρχαν τόσες και τόσες θρησκείες μέσα σε αυτήν την αυτοκρατορία. Ο λόγος είναι πολύ απλός. Η Ορθοδοξία την εποχή εκείνη υιοθετήθη από το Ρωμαϊκό κράτος, όπως σήμερα τα κράτη υιοθετούν την επιστημονική γιατρική εν σχέση με τον κομπογιανιτισμό, δηλαδή. Κάθε κράτος σήμερα προσέχει για να προστατεύσει τους πολίτες να υποστηρίζει πάντοτε τη γνήσια ιατρική έρευνα που ερευνά τα θέματα της υγείας των πολιτών και φροντίζει για την σωστή θεραπεία όλων των πολιτών. Λοιπόν, το κράτος προσέχει να μην επιτρέπει τις κομπογιανίτες να ασχολούνται με την υγεία του λαού. Τώρα, τι σχέση έχει η ιατρική επιστήμη με την Ορθόδοξη θεολογία? Βέβαια, αυτό σήμερα είναι δύσκολο να κατανοηθεί, διότι εξαιτίας ορισμένων ιστορικών γεγονότων η γνήσια Ορθοδοξία δεν είναι εκείνο που φαίνεται πλέον, δηλαδή, αλλά φαίνεται κάτι που έχει αντικαταστήσει αυτήν την παράδοση που είχαμε τουλάχιστον μέχρι την Ελληνική Επανάσταση. Ο λόγος είναι διότι ο τσάρος της Ρωσίας, ο Πέτρος ο Μεγάλος, είχε υιοθετήσει μια γραμμή δυτικοποιήσεως της Ρωσικής Εκκλησίας. Αυτός ο τσάρος πέθυνε το 725 και άφησε από πίσω του μια μεγάλη καταστροφή όσον αφορά το έργο του, ήταν καταστροφικό για την Ορθόδοξη Εκκλησία. Αποφάσισε να δυτικοποιήσει ή θα λέγαμε στην παλιά γλώσσα να φραγκοποιήσει την Ορθόδοξη παράδοση της Ρωσίας και να αποκοπεί πλέον από την παλιά πατρική παράδοση των Οικουμενικών Συνόδων και των Μεγάλων Πατέρων της Εκκλησίας. Αυτή η γραμμή του Πέτρου του Μεγάλου έγινε νόμος του ελληνικού κράτους το 1827, όταν η Εθνική Συνέλευση τότε υιοθέτησε ως έθνο πατέρα τον Αδαμάντιον Κοραή, ο οποίος βρίσκεται σήμερα στις 100 δραχμές. Επάνω στις 100 δραχμές έχουμε τον Αδαμάντιον Κοραή, ο οποίος το 1827 κατ' εντολήν της Ρωσίας
της Μεγάλης Βρετανίας και της Φράνσιας ή της λεγόμενης Γαλλίας σήμερα, νομοθετήθηκε η γραμμή του Κουραή, ο οποίος, τον οποίον οι λόγοι, τα παραγγέλματα και τα συγγράμματα έγιναν αποδεκτά ως ωφέλιμα για το γένος και ως υποχρεωτικόν για την εφαρμογή της μελλοντικής πολιτικής, πολιτιστικής και θρησκευτικής γραμμής του έθνους. Ο Δαμάντιος Κουραής ήταν σύμβολος του Ναπολέοντος επί αρκετά χρόνια και θα μπορούσε κανείς να πει ότι ήταν πράκτορας του Ναπολέοντος, ο οποίος εχάρεξε τη γραμμή που ακολούθησε των ελληνικών έθνους. Μέσα στο πρόγραμμά του ήταν η Εκκλησία της Ελλάδος να μιμηθεί την Ορθοδοξία του Πέτρου του Μεγάλου. Και εξαιτίας, όταν έγινε το ελληνικό κράτος, έγινε ένας μεγάλος διωγμός εναντίον των μονών και του μοναχισμού, από τα οποία μοναστήρια ετροφοδοτεί το Εκκλησία με επισκόπους και ούτω καθεξής. Τώρα, εάν κανείς μελετήσει την Ορθόδοξη παράδοση στην αρχαία εποχή, θα δει ότι οι ενορίες εκείνα τα χρόνια και όλη η πράξη της Εκκλησίας στα χρόνια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, όταν γινόντουσαν οι διωγμοί αντίον του χριστιανισμού, κάθε εκκλησία ήταν ένα νοσοκομείο. Σήμερα στη γλώσσα της σημερινής εποχής θα λέγαμε κάθε ενορία ήταν μια ψυχιατρική κλινική. Ο λόγος είναι διότι ο άνθρωπος όπως είναι δεν είναι φυσιολογικός άνθρωπος, αλλά άρρωστος άνθρωπος. Αναζητεί την ευδαιμονία και εξαιτίας της αναζητήσεως της ευδαιμονίας αυτής μεταξύ των ανθρώπων υπάρχουν συγκρούσεις συμφερόντων συνέχεια, μαλώματα και ούτω καθεξής, και γι' αυτό το λόγο ούτε η ειρήνη μπορεί να υπάρχει στον κόσμο, ούτε μπορεί και η κοινωνία να λειτουργεί σωστά. Διότι ο καθένας έχει το ένσυχο της αυτοσυντηρήσεως, ο καθένας παλεύει για τα δικά του συμφέροντα, παλεύει εναντίον των συμφερόντων των συνανθρώπων του και έχουμε συνέχεια μαλώματα, όχι μόνο μεταξύ των εθνών και των διαφόρων κοινωνιών και το καταξής, αλλά και ακόμα και ενδοοικογενειακές διαμάχες πολλές φορές μεταξύ συζύγων και ούτω καθεξής. Η θεραπεία της ανθρωπίνης αρρώστιας αυτής δηλαδή γίνεται σε τρία στάδια. Πρώτα στο στάδιο της κατάσεως, μετά επακολουθεί το στάδιο του φωτισμού και μετά το στάδιο της θεώσεως. Ο άνθρωπος στην πραγματικότητα δεν είναι μόνο η λογική που εδρεύει μέσα στον εγκέφαλο, αλλά έχει αυτό που οι πατέρες το ονομάσανε νοαρά ενέργεια, που πρέπει να εδρεύει μέσα στην καρδιά του. Οπότε η πηγή της αρρώστιας του ανθρώπου είναι ότι ενώ ο εγκέφαλος είναι πολύ δυνατός και κάνει όλες τις εφευρέσεις που έχουμε σήμερα στη μοντέρνα μας εποχή κτλ., η καρδιά του ανθρώπου είναι άρρωστη δηλαδή και δεν λειτουργεί σωστά. Οπότε γίνεται η κάθαρση της καρδιάς του ανθρώπου και μετά επακολουθεί ο φωτισμός της καρδιάς του ανθρώπου και μόνο με το φωτισμό της καρδιάς του ανθρώπου ο άνθρωπος αρχίζει να επανέρχεται στην φυσιολογική του μη αρρωστημένη κατάσταση. Ο Απόστολος Παύλος λέει παραδείγματος χάρη ότι προσέξαμε, λέει, τον νοή, προσέξαμε πνεύματι, αλλά προσέξαμε και τον νοή. Ψαλώ το πνεύματι, αλλά ψαλώ και τον νοή. Οπότε άλλο είναι το πνεύμα του ανθρώπου που εδρεύει μέσα στην καρδιά και άλλο είναι ο νους του ανθρώπου δηλαδή. Οπότε από εδώ φαίνεται σαφώς μέσα στην Αγία Γραφή και από την αρχαία εβραϊκή παράδοση ότι ο άνθρωπος προσεύχεται όχι μόνο με τη λογική του, αλλά πρέπει να προσεύχεται και με το πνεύμα του μέσα στην καρδιά του δηλαδή. Αν θέλετε λεπτομέρειες πληροφορίες για αυτά τα θέματα, μπορείτε να πάρετε ένα μικρό βιβλίο περιπέτειες ενός προσκυνητού, να το διαβάσετε για να ενημερωθείτε σχετικά. Λοιπόν, η αποκατάσταση υγείας του ανθρώπου έρχεται όταν μεταφέρεται η προσευχή από τη λογική ή στην καρδιά και αυτή η κατάσταση λέει φωτισμός.
Και από τότε αρχίζει η μεταμόρφωση της ανθρωπίνης προσωπικότητας, μέχρι ότου ο άνθρωπος φτάσει και στη θέωση, στο δοξασμό του. Στη κατάσταση του δοξασμού που διαβάζουμε στους βίους των Αγίων, όταν φτάσει σε αυτή την κατάσταση κανείς, τότε ούτε τρώει, ούτε πίνει, ούτε κοιμάται, ούτε κρυώνει, ούτε ζεσταίνεται και αποκτά μια άμυνα εναντίον του κρύου και του καθεξής. Αναφέρω ένα κλασικό παράδειγμα, τον Δανίλ στη Λίτη, ο οποίος ζούσε πάνω σε ένα στήλο στο Βόσφορο δηλαδή, και περνούσε όλο το χειμώνα σκεπασμένος με χιόνια και πάγο δηλαδή. Και αυτό γινόταν χρόνια αυτό το πράγμα, επειδή βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση. Και την άνοιξη μαζευόντουσαν χιλιάδες κόσμοι δηλαδή, για να τον δουν να ξεπαγώσει. Φεύγανε σιγά σιγά το πάγο, πάγος και τα χιόνια, και κάθε χρόνο τον βρίσκανε ξανά ζωντανόν δηλαδή. Η ικανότητα του ανθρώπου να ζήσει κατά αυτόν τον τρόπο, και αυτό βέβαια είναι ένα ζωντανό κήρυγμα που έχουμε τέτοια παραδείγματα αρκετά μέσα στην ιστορία της Ρωμιοσύνης δηλαδή, οφείλεται στο ότι βρίσκεται στην κατάσταση αυτή τη θεώσεως του δοξασμού δηλαδή. Αυτοί οι άνθρωποι, όταν κοιμούνται εν Κυρίω, μετά μας αφήνουν και τα λείψανά τους. Και γι' αυτό έχουμε τόσα λείψανα εδώ στην Ελλάδα, σαν τον Άγιο Σπυρίδιο, τον Άγιο Διονύσιο και ούτου καθεξής, που τα σώματά τους σώζονται σε κατάσταση που το κυταρικό σύστημα διασώζεται ανέπαθο, το οποίο είναι ένα θέμα που ας μας το εξηγήσουν οι γιατροί που ασχολούνται με τη βιολογία κτλ. Αυτά είναι φαινόμενα τα οποία χρειάζονται εξήγηση, και υπάρχει η εξήγηση στην παράδοση, και είναι μεγάλη αυτή η παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Μόνο στο Κίεβο, στη Μονή των Σπηρέων, υπάρχουν 120 τέτοια σώματα μαζευμένα σε ένα μοναστήρι. Λοιπόν, αυτή ήταν πάντοτε η ουσία της Ορθοδοξίας, και ξέρετε ότι ο Άγιος Σπυρίδων ήταν και πατέρας της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου το 325, και το σώμα του σώζεται ανέπαθο. Λοιπόν, αυτή είναι η ουσία της Ορθοδοξίας, η οποία όμως υπήρχε όχι μόνο στην Ανατολή τα παλιά χρόνια, αλλά υπήρχε και στη Δύση, διότι ο χριστιανισμός ήταν ο ίδιος και στη Δύση και στην Ανατολή και σε ολόκληρο τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και έξω από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, με διάφορα μέρη της Αφρικής, της Ασίας και του καθεξής. Ήταν μία ενιαία παράδοση η Ορθοδοξία. Για να καταλάβουμε τη θέση μας μέσα στην κοινή αγορά, πρέπει να κάνουμε μια αναδρομή ιστορική, για να δούμε πόθεν προήλθαν οι άλλοι χριστιανοί που δεν είναι ορθόδοξοι. Το θέμα δεν είναι περίπλοκο, είναι πάρα πολύ απλό. Οι ορθόδοξοι στη Δύση, δηλαδή έχουμε τους ανατολικούς Ρωμαίους και τους δυτικούς Ρωμαίους, οι δυτικοί Ρωμαίοι κατακτήθηκαν από διάφορες βαρβαρικές φυλές. Οι Βάνταλοι πήραν την Νότιο Αφρική, οι Γότοι κατέκτησαν την Ιταλία και την κάτω Γαλλία, και μετά πήγαν στην Ισπανία, μετά οι Λογοβάρδοι εμφανίστησαν, μετά και οι Νορμανδοί. Αυτοί οι φίλοι είναι εκείνοι που διέλυσαν τη Ρωμιοσύνη στην Δύση, με επιπτώσεις στο εκκλησιαστικό πολίτευμα και στην μορφή του χριστιανισμού. Συγκεκριμένα, οι Φράγκοι κατέκτησαν την σημερινή Γαλλία, και τα πρώτα χρόνια οι πρώτοι Μεροβίνγκοι Φράγκοι, της οικογένειας των Μεροβιγγίων, είχαν ως ανάδοχο τον αυτοκράτορα της Κωνσταντινούπολης και είχαν γίνει Ορθόδοξοι Χριστιανοί αυτοί δηλαδή. Οι επίσκοποι τους συνέχισαν να είναι οι Ρωμαίοι, δηλαδή οι επίσκοποι συνέχισαν να είναι οι Ρωμαίοι στην περιοχή της Γαλλίας, όπως και σε όλη την αυτοκρατορία δηλαδή. Σιγά σιγά όμως, οι Φράγκοι βασιλείς
άρχισαν να επεμβαίνουν εις τις εκλογές των επισκόπων και πρώτα απέκτησαν βέτο, ανησυχίαν εις τις εκλογές των επισκόπων, για να μην γίνει κανένας επίσκοπος έτσι λιάκι ζωηρός και επαναστατικός και ούτω καθεξής, διότι πάντοτε φοβούντο ότι ο αυτοκράτορας της Κωνσταντινούπολης θα εισβάλλει από την Ιταλία ή στην Ιταλία, ήταν δική μας εκείνη την χρόνια, και στην Γαλλία για να ανατρέψει τα διάφορα φραγκικά βασίλεια. Ο λόγος που εφοβήτο ήταν ότι το 533 ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός έστειλε τον στρατηγόν Βελισάριον με στόλο και κατέστρεψαν το βασίλειο των Βανδάλων στην Βόρεια Αφρική και απελευθέρωσαν τους Ρωμαίους της περιοχής αυτής. Επίσης, μετά εν συνεχεία έστειλε στο πάλι ο Βελισάριος πίσω στην Σικελία, απελευθέρωσε τη Σικελία και άρχισε την απελευθέρωση της Ιταλίας από τους Γόθους. Το έργο του Βελισαρίου το τελείωσε ο στρατηγός ο Ναρσής και τα στρατεύματα της Κωνσταντινούπολης απελευθέρωσαν ολόκληρη την Ιταλία και έφτασαν μέχρι τη μικρή πόλη που λέγεται σήμερα, μέχρι σήμερα λέγεται Σούζα, στη διάβαση του Mount Senna, δηλαδή, που ήταν 80 μόνο μίλια από την Γενέβη, δηλαδή. Οπότε όλο αυτό το κομμάτι είχε απελευθερωθεί, αλλά το 568 εισέβαλαν οι Λογοβάρδοι από τα μέρη της Ελβετίας, πήραν το Μιλάνο και άρχισαν αυτοί να δημιουργούν ένα σωρό προβλήματα. Οι Φράγκοι βασιλείς, από το να έχουν βέτο της εκλογής των επισκόπων, απέκτησαν μετά δια της βίας το δικαίωμα να διορίζουν τους επισκόπους. Και όταν άρχισαν να διορίζουν τους επισκόπους, τότε μάθανε και να πουλούν τις επισκοπές εις αυτούς που προσφέρουν τα περισσότερα χρήματα. Οπότε μπήκε στην ιεραρχία της Γαλλίας τότε άνθρωποι, δικαιωμένοι επίσκοποι, οι οποίοι ιδέα δεν είχαν για κάθαση, φωτισμό και θέωση δηλαδή, ήταν απλώς διοικητέ της Εκκλησίας. Βέβαια, η ορθόδοξης παράδοση συνεχίστηκε εις τον μοναχισμό και στον λαό. Διότι ο λαός και ο μοναχισμός δεν μπορούν να συνεχίσουν αυτή την παράδοση του φωτισμού και της θεώσεως, κι ας είναι ο επίσκοπος εν αγνία αυτής της παραδόσεως δηλαδή. Αυτή η κατάσταση συνεχίστηκε μέχρι ότου ο αυτοκράτορ Μαυρίκιος αποφάσισε να επέμβει στην περιοχή αυτή και προκάλεσε μια επανάσταση το 584, μια επανάσταση για να ανατρέψει έναν από τους βασιλείς της Φραγκίας, τον βασιλέα της Βουργουνδίας δηλαδή, ο οποίος ήταν Φράγκος, και να τον αντικαταστήσει με έναν αδερφό του, ο οποίος ήταν ένας ευσεβής ορθόδοξος, ο οποίος μεγάλωσε στην Κωνσταντινούπολη δηλαδή. Απέτυχε η επανάσταση αυτή και μετά το αποτέλεσμα ήταν ότι αυτός ο βασιλιάς απέκτησε την κυριαρχία σε όλη τη Γαλλία και άρχισε να διορίζει περισσότερους Φράγκους επισκόπους από Ρωμαίους επισκόπους. Οι Φράγκοι επίσκοποι άρχισαν να διορίζονται με τον μόνο σκοπό να ελέγχουν τον πληθυσμό, για να μην κάνει επαναστάσεις. Έγινε μια αντίδραση σε αυτό και βλέπουμε στη σύνοδο του 614 των Παρισίων δηλαδή, κατάφεραν οι Ρωμαίοι να επαναπτύσσουν πάλι τα δικαιώματά τους και είναι ένας κανόνας στη σύνοδο των Παρισίων του 614 να εκλέγονται οι επίσκοποι ψήφου κλήρου και λαού. Και εφόσον οι Ρωμαίοι ήταν η μεγάλη πλειοψηφία, ξανάρχισαν να εκλέγουν πολλούς Ρωμαίους επισκόπους εν αντιθέσει προς τους Φράγκους επισκόπους, κάτι να επανακτούν τη δύναμή τους οι Ρωμαίοι δηλαδή. Αλλά μετά από το 661, η Εκκλησία της Ρώμης τουλάχιστον και το Οικουμενικό έχασαν επαφή με τα εσωτερικά της Γαλλίας, της Φραγκίας λέγεται στην ιστορία αυτή η περιοχή, επειδή κατέκτησαν την περιοχή Φράγκη, έχασαν επαφή με τα εσωτερικά της Φραγκίας και ξαναμαθαίνουμε λεπτομέρειες για το τι συνέβη μέσα στη Φραγκία από τον Άγιον Βονιφάτιον, ο οποίος ήταν ένας Σάξονας Ορθόδοξος της Αγγλίας, ο οποίος εκ μέρους του Πάπα Ζαχαρία την εποχή εκείνη εστάλθηκε στην Γερμανία
να ιδρύσει τρεις επισκοπές. Ίδρυσε τις τρεις επισκοπές, άρχισε την Ιεραποστολή μεταξύ των Γερμανών και επιστρέφωνε στη Ρώμη για να δώσει αναφορά στον Πάπα Ζαχαρία, ο οποίος αναγράφεται στα παπικά έγγραφα ότι είναι «Nazione Grecos», δηλαδή, ότι είναι Γκρεκός κατά το έθνος του, δηλαδή, και ήταν πάρα πολύ τέτοια εκείνη την εποχή, διότι ήταν οι επίσκοποι της κάτω Ιταλίας που ανήκαν στη Σύνοδο της Εκκλησίας της Ρώμης. Και εκείνα τα χρόνια η κάτω Ιταλία λέγεται Magna Grecia, Μεγάλη Ελλάς. Διότι εδώ στην δική μας περιοχή εμείς είμαστε η μικρούτσικη Ελλάς, δηλαδή η πραγματική Μεγάλη Ελλάς. Το κέντρο του ελληνισμού ήταν στην Ιταλία και τα χρόνια δεν ήταν εδώ στην Ελλάδα. Εμείς τώρα νομίζουμε ότι η Αθήνα είναι το κέντρο του ελληνισμού. Αλλά πάντως υπήρχαν πολλοί πάπες με αυτό το τίτλο Nazione Grecos, δηλαδή εκείνα τα χρόνια. Και η γλώσσα ακόμα τη Σύνοδο της Ρώμης ήταν η ελληνική. Έχουμε τη Σύνοδο του 650 παραδείγματος του Λατινού και όλα τα πρακτικά σώζονται στα ελληνικά, δηλαδή, και ούτε καθεξής. Διότι μιλούσαν, σχεδόν όλοι οι επίσκοποι της Σύνοδου της Ρώμης εκείνα τα χρόνια μιλούσαν ελληνικά. Λοιπόν, ο Πολυφάκιος, επιστρέφων από τη Γερμανία, πέρασε από το φραγκικό κράτος, δηλαδή από τη Φραγκία, και μίλησε με το θείο του Καρλομάτων, Καρλομάνος δηλαδή, για την κατάσταση, και με τους Ρωμαίους πρεσβυτέρους που βρήκε και έγραψε μια αναφορά εις τον Πάπα το 741. Είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσετε την ημερομηνία 741, διότι μετά από λίγα χρόνια έγιναν ορισμένα καταπληκτικά γεγονότα. Στην επιστολή αυτή περιγράφει την κατάσταση και λέει ότι δεν έχει μείνει κανένας Ρωμαίος επίσκοπος. Όλοι οι επίσκοποι τώρα στη Φράγκια είναι Φράγκοι. Όχι μόνο είναι Φράγκοι, αλλά είναι τελείως αγράμματοι. Μόνο λιγάκι ανάγνωση ξέρουν να κάνουν τις ακολουθίες δηλαδή, αλλά ήταν τελείως αγράμματοι αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά ακόμα χειρότερα από τη γραμματοσύνη του, αυτούς ήταν όλοι σχεδόν αξιωματικοί του στρατού, ντυμένοι με τις στρατιωτικές τους στολές των αξιωματικών, οι οποίοι, με συγχωρείτε για αυτά που θα πω δηλαδή, αλλά είναι γραμμένα από τον Βονιφάκη προς τον Πάπα, και τους αναφέρει ότι ήταν διαστραμμένοι σεξουαλικά, μερικοί είχαν πολλές γυναίκες και ούτω καθεξής, και μας πληροφορεί ότι με τα ίδια τα χέρια τους, το σπαθί τους δηλαδή, χύνανε αίμα χριστιανών και ειδωλολατρών αδιακρίτως. Δηλαδή οι ίδιοι επίσκοποι σκοτώνανε το κλειδιό τους δηλαδή. Γιατί? Διότι το έργο τους ήταν να καταστήλουν τους Ρωμαίους να μην επαναστατήσουν και δεν δίσταζαν για να έχουν την πειθαρχία μεταξύ του λαού να χρησιμοποιούν και το σπαθί εναντίον του ποιμνίου, εναντίον των Ρωμαίων, μια άλλη δηλαδή. Τώρα, αυτό έγινε το 741. 53 χρόνια μετά, επί εποχής του ανεψιού, του Καρλομάνος δηλαδή, διότι ο Κάρλος ο Μαρτέλ, για τον οποίο είμαστε εδώ στην Ελλάδα η εκπαιδευτική, τόση περίφωνη για τη μάχη των Πικτάβων, που δήθεν έσωσε την Ευρώπη από το Ισλάμ και από τους Άραβες δηλαδή, ο Κάρλος ο Μαρτέλ ήταν ο πατέρας του Καρλομάνος δηλαδή, και ο παππούς του Κάρλο Μάγνου δηλαδή, αυτός ο Κάρλος ο Μάρτελ, αυτός πέθανε το 741. Ναι, 741, και μετά το θάνατο του έρχεται ο Βονιφάτιος και μαθαίνει αυτές τις πληροφορίες. Και εκείνο που έκανε ο Κάρλος ο Μαρτέλ, μοίρασε την εκκλησιαστική περιουσία μεταξύ των αξιωματικών του στρατού και εγκατασταθήκαν όλοι οι αξιωματικοί στα μοναστήρια μέσα και τα κάνανε προσωπικά του σπίτια με όλοι και ούτε καθεξής. Λοιπόν, 53 χρόνια μετά, το 741, επί Καρλομάγνου δηλαδή, οι Φράγκοι ήδη προσθέσανε το φιλιόκτητο σύμβολο της πίστης, αγράμματοι και εγκληματίες όντες, προσθέσανε το φιλιόκτητο σύμβολο της πίστης, κάνανε σύνοδο το 794 και μας καταδίκασαν δύο πράγματα. Μας καταδίκασαν ως αιρετικούς και μας καταδίκασαν να γίνουμε Γρεκοί, να πάψουμε να είμαστε Ρωμαίοι δηλαδή. Και πρώτης συνόδο της Φραγκφούρτης το 794 λεγόμεθα Ρωμαίοι, οι
Ρωμάνοι, δηλαδή για τελευταία φορά στα λεγόμενα Libri Carolini, τα βιβλία του Καρόλου δηλαδή. Δείχνει ο Κάρλος ο Μάγνος, δηλαδή δεν ήξερε να γράφει και είχε ένα μικρό επιτελείο, έγραψε τα βιβλία και δείχνει τα έγραψε αυτό ο ίδιος δηλαδή. Τα οποία βιβλία στρέφονται εναντίον και της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, αλλά και των εχθρών της 7ης Οικουμενικής Συνόδου. Δηλαδή καταδίκασαν όχι μόνο τους πατέρες της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, καταδίκασαν και τους αιρετικούς και τους ορθοδόξους δηλαδή. Διότι ο σκοπός ήταν όποιος και να επικρατήσει στην Ανατολή, είτε οικονομάχος είναι ή οικονόφυρος είναι, όποιος και επικρατήσει, να θεωρείται πλέον αιρετικός από τους πράγματος. Ο σκοπός είναι να μας κατεδικάσουν οι αιρετικούς. Για ποιο λόγο? Διότι εκείνα τα χρόνια το Ρωμαίος ή το Ρωμιός δηλαδή σημαίνει. Οπότε αν κάποιος γίνεται αιρετικός, δεν έχει δικαίωμα πλέον να λέγεται Ρωμαίος ή Ρωμιός δηλαδή. Αυτή ήταν η θεωρία των Φάρων. Εν μέρη βέβαια ήταν αληθής η βάση της, αλλά δεν ήταν μόνο οι Ορθόδοξοι εκείνα τα χρόνια οι Ρωμαίοι. Οι Ρωμαίοι ήταν και οι Εβραίοι και οι Ιδωλολάτρες. Υπήρχαν ακόμη Ιδωλολάτρες εκείνοι οι Ορθόδοξοι. Πάντως αυτή ήταν η γραμμή των Φάρων. Διότι τώρα ο Καρλομάγνος ενδιαφέρθηκε να μας κατεδικάσει και ως Ερκίτρους και ως Γρεκούς, να γίνουμε Γρεκοί δηλαδή. Διότι η Κωνσταντινούπολη επενέβη πολλές φορές στη Δύση να προχωρήσει επαναστάσεις για να απελευθερώσει τους Δυτικούς Ρωμαίους. Για να σταματήσουν αυτές οι προσπάθειες απελευθερώσεως των Δυτικών Ρωμαίων, βρήκαν αυτή τη Δύση και να μας κριτικάσουν ως αιρετικούς και να μας ονομάσουν Γρεκούς, ώστε με την πάροδο του χρόνου να κάνουν κλίση του εγκεφάλου των Δυτικών Ρωμαίων, πως στην Ανατολή δεν υπάρχουν Ρωμαίοι. Υπάρχουν αιρετικοί και Γρεκοί και όχι Ορθόδοξοι Ρωμαίοι. Αυτή είναι η γραμμή των Φράγκων. Τώρα, το όνομα της αυτοκρατορίας τότε, της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, λέγεται Ρωμανία. Έτσι λέει ο τότε. Αυτό που λέμε σήμερα Βυζαντινή αυτοκρατορία, το όνομα αυτής της αυτοκρατορίας είναι Ρωμανία. Οπότε οι Φράγκοι τι κάνανε? Το 756 είχαν κατακτήσει τη Ρώμη και υποχρέωσαν τον Πάπα της Ρώμης να αποκοπεί από τη Σύνοδο της Κάτω Ιταλίας, και εκεί που είχε η Σύνοδος κάπου 120 επισκόπους, η Σύνοδος της Ρώμης, καντήθησε να έχει μόνο 7 επισκόπους δηλαδή, της περιοχής της Ρώμης, και από αυτή την περιοχή της Ρώμης οι Φράγκοι ίδρυσαν το λεγόμενο Παπικό Κράτος και κράτησαν το όνομα Ρωμανία για το Παπικό Κράτος. Αυτό μέχρι το αυτόν τον αρχάς αυτού του αιώνα, το Παπικό Κράτος, πριν καταληθεί από τον Μουσουλίνη δηλαδή και τα λοιπά, αυτό το κράτος λέγεται Ρωμανία μέχρι πριν από μερικά χρόνια. Κράτησαν το όνομα Ρωμανία και βάφτισαν το ανατολικό μέρος της αυτοκρατορίας, την Γκρέτσια, Γκρεκία δηλαδή, και όχι Ρωμανία, ώστε οι Ρωμαίοι στη Δύση να νομίζουν ότι έχουν ακόμα Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, η οποία είναι μόνο νομίζω το Παπικό Κράτος. Αυτό ήταν το σχέδιο που εφήρμοσαν οι Φράγκοι. Στο επόμενο στάδιο, οι Φράγκοι αποφάσισαν να αντικαταστήσουν τους Ρωμαίους Πάπες με Φράγκους Πάπες. Και αυτός ο αγώνας αρχίζει το 983, που για πρώτη φορά οι Φράγκοι αντικατέστησαν τον Ορθόδοξο Ρωμαίο Πάπα με έναν Λογκοβάρδο. Εν συνεχεία, προχάρησε επανάσταση μεταξύ του λαού με τη βοήθεια πάντα της Κωνσταντινούπολης, γιατί εκείνα τα χρόνια η Κωνσταντινούπολη είχε ακόμα τα στρατεύματά της στην Κάτω Ιταλία. Η Μάγνα Γκρέτσια ήταν ακόμα στην αυτοκρατορία εκείνα τα χρόνια, που είχε με ισχυρά στρατεύματα στην Κάτω Ιταλία που προστάτευαν τους Ρωμαίους στην Άνω Ιταλία δηλαδή, διαδίδοντας τους Φράγκους του δικαστήριου. Οι Φράγκοι όμως τελικά κατάφεραν και μας έδιωξαν από το Πατριαρχείο της Ρώμης, οριστικά πλέον το 1046. Έχουμε τον τελευταίο Ρωμαίο Πάπα. Έκτοτε όλοι οι Πάπες της Ρώμης ήταν Φράγκοι, Λογκοβάρδοι, Μπουργουντοί και ούτω καθεξής. Ήταν από την τάξη των κατακτητών των Δυτικών Ρωμαίων. Οι κατακτητές της Δυτικής Ρωμιοσύνης έγιναν η αριστοκρατία της Ευρώπης. Οι ευγενείς της Ευρώπης είναι οι απόγονοι αυτών των κατακτητών. Οπότε σήμερα στην Ευρώπη έχουμε μια δομή του πληθυσμού πολύ
απλή. Εκείνη που δεν είναι ευγενής και βασιλής, είναι η απόγονη των Ρωμαίων. Όλοι στη Δύση δηλαδή. Εκείνη που είναι βασιλής και ευγενής, δηλαδή έχουν ευγενικού τύπου και κατά, αυτοί είναι οι Φράγκοι, οι Βουργουνδοί, οι Λομποβάροι, οι Νορμανδοί και ούτω καθεξής. Λοιπόν, από αυτές τις απόψεις φαίνεται αμέσως τι είναι ο ρόλος της Ελλάδος μέσα στην κοινή αγορά. Δηλαδή, δεν είμαστε μόνο και κοινή αγορά για να παίρνουμε χρήματα, για να κάνουμε προγράμματα στην Ελλάδα, ξοδεύουμε χρήματα των Ευρωπαίων. Δηλαδή, έχουμε κάποιο σκοπό πιο βαθιά από αυτό. Να επαναφέρουμε πάλι στη Δύση τον ελληνορωμαϊκό πολιτισμό που κατέστρεψαν τότε το Μεσαίωνα, τον οποίο ελληνορωμαϊκό πολιτισμό αντικατέστρεψαν τότε οι Φράγκοι με αυτό που λέμε εμείς φράγκο-λατινικό πολιτισμό. Εδώ χρειάζεται κάποια προσοχή. Ο φράγκο-λατινικός πολιτισμός δεν έχει καμία σχέση με τον σημερινό δυτικό πολιτισμό. Διότι η ουσία του δυτικού πολιτισμού είναι φτιαγμένη από τη Γαλλική Επανάσταση και από την Προτεσταντική Επανάσταση. Είναι η Προτεσταντική Επανάσταση εναντίον του Φράγκου Πάπα της Ρώμης δηλαδή, και εν συνεχεία είναι η Γαλλική Επανάσταση. Και η Γαλλική Επανάσταση άρχισε ως Ρωμαϊκή Επανάσταση εναντίον των Φράγκων βασιλέων και αυγενών. Αυτή είναι η πραγματική Γαλλική Επανάσταση, όπως διαμορφώθηκε το 1789. Και εδώ φαίνεται αμέσως η σχέση της Γαλλικής Επαναστάσεως με την Ελληνική Επανάσταση. Διότι και η Ελληνική Επανάσταση ξεκίνησε ως Ρωμαϊκή Επανάσταση. Εάν διαβάσουμε τα απομνημονεύματα του Μακριάνη, τα απομνημονεύματα του Μακριάνη, στο πρώτο μέρος των απομνημονευμάτων του μας λέει Ρωμαίος, με γάμα το γράφημα, Ρωμαίος δηλαδή, Ρωμαίησες δηλαδή. Και μετά το γυρνάει εις Έλληνας δηλαδή. Γιατί ο Μακριάνης αρχίζει και μιλάει για Ρωμαϊκή Επανάσταση και μετά το γυρνάει και το ονομάζει Ελληνική Επανάσταση. Αυτό είναι το μυστικό του νεοελληνισμού δηλαδή. Είναι ένα θέμα που χρειάζεται πάρα πολύ σκέψη και μελέτη. Έχουμε τώρα δύο ρωμαϊκές επαναστάσεις. Η μία άρχισε στη Γαλλία το 1789, η άλλη άρχισε στην Ελλάδα το 1821. Η μία που άρχισε ως ρωμαϊκή επανάσταση είναι Φρανσέζικη Επανάσταση. Και εκείνη που άρχισε ως ρωμαϊκή επανάσταση στα Βαλκάνια, κατήγγειλε να είναι μια απλώς ελληνική επανάσταση και έπρεπε να θεωρείται ότι είναι ελληνική επανάσταση. Εάν πάμε πίσω στην ιστορία δηλαδή, θα δούμε ότι ο πληθυσμός της Γαλλίας είναι Ρωμαίοι και ο πληθυσμός των Βαλκανίων, ο μεγάλο μέρος του πληθυσμού των Βαλκανίων είναι και αυτοί οι Ρωμαίοι δηλαδή, παραδοσιακά και ούτως καθεξής. Από εκεί πλέον φαίνεται η σχέση μεταξύ των δύο επαναστάσεων. Τώρα, ο θεωρητικός της Γαλλικής Επαναστάσεως, ο μεγάλος θεωρητικός της Γαλλικής Επαναστάσεως, έχει το όνομα Εμμανουέλ Ζωζέφ Σεγιές. Σε όλα τα ιστορικά βιβλία θα βρείτε το όνομά του, στις εγκυκλοπαίδεις παντού, ότι είναι ο μεγάλος θεωρητικός της Γαλλικής Επαναστάσεως, ο Σεγιές. Έγραψε ένα βιβλίο το οποίο ονομάζεται «Κέστη σε λεπτιά ρευκά». Τι είναι η τρίτη τάξη. Δηλαδή υπήρχαν τρεις τάξεις στη Γαλλία και τα χρόνια. Υπήρχε η τάξη του κλήρου, η πρώτη τάξη, η δεύτερη τάξη, η τάξη των ευγενών, που ήταν οι αριστοκράτες, Φράγκοι δηλαδή, από όλοι των Φράγκων, και ο βασιλιάς λέγεται Rex Francorum εκείνα τα χρόνια. Δηλαδή, βασιλεύς των Φράγκων. Έτσι είναι ο τίτλος του βασιλεύς της Γαλλίας, δηλαδή, το οποίο σπάνιο θα το βρείτε σήμερα στα σχολικά βιβλία, δηλαδή, ή δεν θα το βρείτε καθόλου. Και η τρίτη τάξη, γιατί λέει, τι είναι η τρίτη τάξη, το όνομα του βιβλίου, και απαντάει, η τρίτη τάξη είναι οι Γάλλο-Ρωμαίοι, οι οποίοι κατακτήθηκαν από τους Φράγκους που αποτελούν την τάξη των Ευγενών, δηλαδή. Οπότε, είναι φανερά, από το έργο του Αβέ Σεγιές, που ήταν το θεωρητικό ισχυρό βιβλίο που κατήφθηνε ολόκληρη την Επανάσταση, φαίνεται καθαρά από το πρόκειται περί Επαναστάσεως Γάλλο-Ρωμαίων εναντίον των Φράγκων, δηλαδή.
Έχουμε από το άλλο μέρος και τον Ρίγα Φεραίο και τους πρώτους επαναστάτες, τον Μακριάνη Παρίδρενη, και φαίνεται ότι εμείς ξεκινήσαμε ως Ρωμαίοι, ως Ρωμοί την Επανάσταση, και Έλληνα δεν του βαπτίσουμε εμείς τον εαυτό μας Έλληνα, δηλαδή μας βάπτισαν Έλληνες τότε οι Ρώσοι, οι Φρανσέζοι και οι Βρετανοί. Αυτές οι τρεις δυνάμεις μεγάλες της εποχής εκείνης μας βάπτισαν Έλληνας. Και μετά, όταν ο Ναπολέον κατέστρεψε τη Γαλλική Επανάσταση, γενόμενος αυτοκράτορα και ούτω καθεξής, αυτός ο Ναπολέον με την παιδεία, είχε την παιδεία στα χέρια του, και άρχισαν και στη Γαλλία πτήση εγκεφάλων για να σβήσουν την μνήμη της Γαλλικής Επαναστάσεως, της Γαλλο-Ρωμαϊκής Επαναστάσεως, να την αντικαταστήσουν μια σαν να ήταν πρόκειται μια εσωτερική επανάσταση μεταξύ Φρανσέζων δηλαδή. Φρανσέζοι επανασταθούν εναντίον Φρανσέζων δηλαδή, για τον μόνο λόγο διότι κανένα ήσαν πλούσιοι, δηλαδή κι άλλοι ήσαν φτωχοί. Και δίνουν κάτι τέτοιες ερμηνείες τώρα στη Γαλλική Επανάσταση. Και προηγείται μια μεγάλη πλήση εγκεφάλων γενικά στα ιστορικά βιβλία όλων των κρατών της Ευρώπης αλλά και της Αμερικής. Και έχει αλλάξει τη μορφή αυτή η ερμηνεία της Επαναστάσεως. Όλα τα ιστορικά βιβλία που γράφουν περί Γαλλικής Επαναστάσεως, και όταν πάτε σπίτια θες να ανοίξετε τα όσοι έχετε βιβλίες και τέτοια, θα τα εξακριβώσετε, μιλάνε για το τι είναι η τρίτη τάξη της Σελβές, δηλαδή. Αφού ρωτάει τι είναι η τρίτη τάξη, οφείλουν να πούν να γράψουν και την απάντηση πολύ του. Κανένας δεν αναγράφει την απάντησή του ότι η τρίτη τάξη είναι οι Γαλλο-Ρωμαίοι που επανασταθούν τώρα εναντίον των Φράμων. Κανένα βιβλίο. Σπάνια θα βρείτε ιστορικούς που περιγράφουν αυτό το γεγονός. Παραδείγματος χάρη ο Άλαν Τόινμπι, που είναι ο μεγάλος ιστορικός της Αγγλίας, ο οποίος κατασκευάζει ιστορία και δεν κάνει περιγραφή της ιστορίας, δεν κάνει τέχνη της δημιουργίας ιστορίας, όπως έχουμε δημοσιογράφους που δημιουργούν νέα και δεν περιγράφουν νέα, δηλαδή έτσι έχουμε και ιστορικούς που δημιουργούν ιστορία και δεν περιγράφουν ιστορία. Είναι μεγάλη τέχνη και όλες οι μεγάλες δυνάμεις έχουν τέτοιους ιστορικούς που φαλσεύουν την ιστορία, την πραγματική, και την αντικαθιστούν με άλλες ιστορίες και ούτω καθεξής. Λοιπόν, ο Ναπολέον εγκαινίασε αυτή τη γραμμή να ιστορικά να σβήσει τη μνήμη της Γαλλικής Επαναστάσεως, της Γαλλο-Ρωμαϊκής Επαναστάσεως, και να σχεδιάσει αντί Ρωμαϊκή Επανάσταση στην Ελλάδα, να σχεδιάσει αρχαία Ελληνική Επανάσταση. Το ίσως μερικοί έχετε τα άφαντα του Αδαμαντίου Κοραή στα σπίτια τους, αν δεν έχετε πάτε στη βιβλιοθήκη να δανειστείτε, και να διαβάσετε προσεκτικά το σάλπισμα πολεμιστήριο του Αδαμαντίου Κοραή. Αυτό το έστειλε το 1801 κατ' εντολή του Ναπολέοντος, ο οποίος είχε πάει στην Αίγυπτο για να κατεκτήσει την Αίγυπτο δηλαδή, και έχασε το στόλο του στη μάχη του Νείλου εις τους Αγγλέζους και έμεινε χωρίς στόλο. Και επειδή ξέρανε καλά ότι οι Έλληνες εποπιστές της εποχής εκείνης είχαν και πολλά καράβια με κανόνια και ούτω καθεξής, και ότι ήδη είχε ετοιμαστεί μια επανάσταση στην Ελλάδα με την οποία ήρθε σε επαφή ο Ναπολέοντας, ο οποίος έστειλε δύο Κορσικανούς το 1798, δύο Κορσικανούς, και πήγαν στη Μάνη, συναντήθηκαν με τους οπλαρχηγούς από όλη την Ελλάδα στη Μάνη περίπου τον Οκτώβριο του ιδίου έτους δηλαδή, και ο αρχηγός των, επαναστατών που ήταν έτοιμη η Επανάσταση, έλεγε το Τζανέτ Γρηγοράκης δηλαδή, ήταν ο μπέης της Μάνης επίσης εκείνης, ήρθαν οι δύο Κορσικανοί, Έλληνες από την Ελλάδα δηλαδή, Κορσικανοί, φίλοι του Ναπολέοντος από τα νιάτα του, ο γέρος, ο Δήμος, ο Στεφανόπουλος δηλαδή, τους έστειλε για να βολιδοσκοπήσουν κατά πόσον ήταν έτοιμη στην Ελλάδα η Επανάσταση και ούτω καθεξής. Είχε τότε σύμβολο το Ρίγα Φεραίο για τα σχέδια της Επαναστάσεως στην Ελλάδα,
Είναι μια μεγάλη ιστορία που χρειάζεται με μια λεπτομερή περιγραφή για να μπορείτε να το παρακολουθήσετε δηλαδή. Αλλά πάντως, εκείνο που έγινε, ενώ η γαλλική κυβέρνηση, η Εθνική Συνέλευση το 1795 είχε αποφασίσει με προσώπους της Κωνσταντινούπολης και με προσώπους της Μάνης, γιατί ήταν οργανωμένοι τότε οι Ρωμαίοι, η Αθανάσταση δηλαδή, και ένας από τους αρχηγούς ήταν ο Ρήγας Φεραιός, αλλά ο πραγματικός αρχηγός ήταν ο Τζανέρ Γρηγοράκης, ο Μπέι της Μάνης δηλαδή, εκείνα τα χρόνια, και ήταν έτοιμη η Αθανάσταση. Είχαν αποφασίσει τότε, συμφωνήσει η Εθνική Συνέλευση μαζί με τους επαναστάτες, ότι μόλις απελευθερώσουν οι Γάλλοι την Ιταλία και ασφαλίσουν τα λιμάνια της Ιταλίας, μετά θα κάνουν έφοδο για να εισβάλλουν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία για να αρχίσει η απελευθέρωση του εγγραφωτικού εφοβρίδα, δηλαδή και η Αυστριακή περιγράφων τη συμφωνία, ενώ δεν το βρίσκει πουθενά άλλο, μόνο στην Αυστριακή καλοσκοπία. Βέβαια θα είναι στα αρχεία της Γαλλίας, αλλά ποιος τώρα μπορεί να πάει μέσα εκεί να βρει τα έγγραφα δηλαδή. Έτυχε όμως ότι όταν απελευθερώθηκε η Ιταλία τότε, ο αρχηγός του στρατού, ο στρατάρχης των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων, ήταν ο Ναπολέον. Ο οποίος Ναπολέον ήταν της κατωτέρας ευγενίας των Φράγκων, της φραγκική ευγένεια της Τοσκανίας, γεννημένος στην Κορσική, αλλά με τους τύπους ευγενίας που είχε, μπήκε και στη σχολή πολέμου για να είναι αξιωματικός του φραγκικού στρατού, διότι δεν μπορούσε κανείς να εγγραφεί ως υποψήφιος αξιωματικός αν δεν είχε τύπους ευγενίας φραγκικής. Φραγκικούς δηλαδή. Πρέπει να αποδείξει ότι ήταν Φράγκος για να μπει στη σχολή πολέμου. Δεν επιτρέπεται στους μη ευγενείς να γίνουν αξιωματικοί τόσο του στρατού. Και όταν ο Ρήγας ο Φεραιός ήρθε σε επαφή με τον Ναπολέοντα στη Βενετία μάλιστα, εκπρόσωπος του Τζανέτ Γρηγοράκη, πού να ξέρει ότι ήταν Φράγκος ο Ναπολέον δηλαδή. Δεν το ήξερε, το κατάλαβε και το έσπασε ολόκληρα σχέδια για ρωμαϊκή επανάσταση στα Βαλκάνια. Αυτό έκανε. Οπότε ο Ναπολέον που είχε γίνει τότε αρχηγός μυστικής εταιρείας Φράγκων, βέβαια έλαβε τα μέτρα του. Λοιπόν, ο Ναπολέον κατέστειλε και την γαλλική επανάσταση, γαλλο-ρωμαϊκή επανάσταση στη Γαλλία και ο ίδιος ο Ναπολέον κατέστειλε τα σχέδια για ρωμαϊκή επανάσταση στα Βαλκάνια. Φαίνεται ότι οι Φραντσέζοι πρόδωσαν τον Ρήγα Φεραίο εις τους Αυστριακούς, ενώ έχουμε πληροφορίες από τον πρόξενο της Θεριέστης δηλαδή, βρήκε κάτι πληροφορίες πολύ ενδιαφέρουσες, ότι είχε αναλάβει ο πρόξενος της Θεριέστης να ασχοληθεί με τη μεταβίβαση του Ρήγα Φεραίου, ο οποίος θα ερχόταν από την Βιέννη που πήγε να τυπώσει όλα τα επαναστατικά του φυλάδια και τα πάντα δηλαδή, και από τη Βιέννη τα έστειλε στην Θεριέστη, και εκεί ο περίφημος αυτός οικονόμος τον πρόδωσε και οι αυστριακές αρχές άφαξαν στα φυλάδια του Ρήγα Φεραίου, τον έπιασαν όταν έφτασε δηλαδή και μετά πιάζουν και τον κορονιό τον συνέτερό του δηλαδή στα σχέδια της Επαναστάσεως και ούτω καθεξής. Εκείνο που είναι πολύ ενδιαφέρον, εκείνο που τώρα το δημοσιεύω τώρα αυτό το πράγμα, είναι ότι η μια επιστολή του, ο πρόξενος αυτός της Γαλλίας, ο Μπρέχτ, ήταν καπετάνιος του ναυτικού, ο οποίος είχε αναλάβει την ευθύνη της μεταβιβάσεως του Ρήγα Φεραίου από τη Θεριέστη με όλα τα έγγραφα εις τη Μάνη. Και ο ίδιος τα περιγράφει αυτά σε μια επιστολή του προς τον στρατηγό Μπερναντότ, ο οποίος τον προορίζανε τότε να αντικαταστήσει τον Ναπολέοντα ως στρατηγό της στρατιάς της Ιταλίας, διότι φαίνεται, κατάλαβαν ότι πρόκειται περί προδότερου του Ναπολέοντα, δεν είχαν εμπιστοσύνη στον Ναπολέοντα και έπρεπε να διορίσουν τον στρατηγό Μπερναντότ ως αντικατάστατη του Ναπολέοντα. Εδώ μεταξύ οι Γάλλοι είχαν κατακτήσει τους αιωνίους νήσους, είχαν απελευθερώσει τους αιωνίους νήσους από τους Τούρκους και πρόκειτο από την Κέρκυρα να είναι εισβολή στην Ελλάδα. Αυτό ήταν το σχέδιο και τα περιγράφει
Δηλαδή φαίνεται σαφώς ότι πραγματικά ο Ρήγας ο Φορέος εκπροσωπούσε τη Γαλλία και τον Ναπολέοντα εις το έργο του. Οι Έλληνες ιστορικοί όμως δεν το δέχονται αυτό, διότι διαβάζουν στην δίκη του Ρήγα Φορέου εις τα πρακτικά που παρέωσαν οι Αυστριακοί τελικά δια δημοσίωση, άρνηση εκεί μέσα κάθε αποδείξεως ότι ο Ρήγας Φορέος είχε καμία σχέση με τον Ναπολέοντα, με τη Γαλλία και με τη Γαλλική Επανάσταση κτλ. Εκεί γίνεται η άρνηση και επειδή οι Έλληνες πιστεύουν ότι μόνο οι Έλληνες λένε ψέματα, οι ξένοι δεν λένε ποτέ ψέματα, πιστεύουν στα πρακτικά της δίκης του Ρήγα Φορέου δηλαδή. Και ό,τι λέμε οι Αυστριακοί εκεί, οι δικοί μας ιστορικοί τα χάσπουν δηλαδή. Και πιστεύουν ότι ο Ρήγας ο Φορέος δεν έχει καμιά σχέση με τον Ναπολέοντα, δηλαδή τα πλάματα. Βρήκα την πρώτη απόδειξη ότι είχε πράγματι σχέση με τον Ναπολέοντα από έναν ιστορικό Αγγλέζο, ο οποίος αυτός αναφέρει μια πρόταση ότι ο Ρήγας ο Φορέος στην εποχή αυτή ήταν σύμβουλος του Ναπολέοντα. Και επειδή αυτός ο ιστορικός υπήρξε και ένας από τους μεγάλους κατασκόπους της Ορνόφης δηλαδή, δεν κάνει λάθη της αξιολογήσεις, γιατί έχει πρόσβαση σε όλα τα μυστικά έγγραφα της αγγλικής πολιτικής και του καθεξής. Πάντως, ο Ρήγας παραδόθηκε και τελικά καταδικάστηκε και παραδόθηκε στους Τούρκους, εκτελέστηκε με τους συναδέλφους του. Και όταν ο Ναπολέον επέστρεψε από την Αίγυπτο, έγινε πρώτος ύπατος και εν συνεχεία πραγματικά δικτάτορ δηλαδή, διότι ξεγέρασε τους άλλους επαναστάτους κτλ. Με ρύμνησε, ζητούσε κάποιον να αντικαταστήσει τον Ρήγα Φορέο ως σύμβουλό του και να φροντίσει να μεταφραστεί η γεωγραφία του Στράβωνος στα γαλλικά. Και ανέλαβε τότε ένας καθηγητής του Αδαμάντιου Κοραϊ, ο οποίος σπούδασε για πρόσωπο στο Μοντέλιο, τον πρότεινε ένας καθηγητής του στον Ναπολέον, ο Ναπολέον δέχτηκε, γιατί είναι μέρος της κυβερνήσεως του Ναπολέον, αυτός ο καθηγητής, πρότεινε τον Αδαμάντιο Κοραϊ, ο οποίος έγινε σύμβολος του Ναπολέοντος και στη μετάφραση του Στράβωνα δηλαδή, αλλά και σε όλα τα θέματα των Βαλκανίων και ανέλαβε να οργανώσει ελληνική επανάσταση. Το πιο πρόσφατο πρόβλημα που είχε ο Ναπολέον είχε μόλις χάσει το στόλο του στην Αίγυπτο και έβαλε τον Αδαμάντιο Κοραϊ να γράψει το σάλτισμα πολεμιστήριο που στάλει στην Πελοπόννησο, δηλαδή σε εκείνους τους επαναστάτες που ήταν έτοιμοι να κάνουν επανάσταση. Λέει τώρα προχωράτε να κάνετε επανάσταση. Αλλά τι κάνει. Στο σάλτισμα πολεμιστήριο, όχι μόνο καλεί να πάνε με καράβια, με οπλίτες στην Αίγυπτο να βοηθήσουν τους εντόπους τους Γάλλους κτλ. Αλλά επίσης παραγγέλνει ότι και πρέπει να αποβάλλετε τη Ρωμιοσύνη, διότι δεν είστε εκεί μέσα, προσπαθεί να πείσει τους Ρωμαίους των Βαλκανίων ότι δεν είναι Ρωμαίοι αλλά είναι αρχαίοι Έλληνες και ότι αυτοκράτορας της πόλεως είναι οι τύρανοι των Ελλήνων. Έτσι τους ονομάζουν τους αυτοκράτορες. Τυράννος των Ελλήνων δηλαδή. Και από εκεί αρχίζει πλέον το πρόγραμμα εξελληνισμού των Ρωμαίων των Βαλκανίων. Το πρόβλημα σε αυτή την προσπάθεια εξελληνισμού είναι ότι οι αρχαίοι Ρωμαίοι πίστευαν ότι ήταν Έλληνες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αν διαβάσετε τις πηγές της περιειδρύσεως της Ρώμης, η επικρατούσα άποψη της περιειδρύσεως της Ρώμης είναι ότι και οι Έλληνες ίδρυσαν τη Ρώμη και πρώτοι πέντε βασιλείς της Ρώμης ήταν Έλληνες δηλαδή. Και μάλιστα από την Πελοπόννησο. Και οι Γάλλοι επαναστάτες γνωρίζοντας αυτό, εξέβραζαν την επερηφάνειά τους για την καταγωγή τους από τη Ρώμη και από την Πελοπόννησο. Καλά, Ρώμη που καταλαβαίνουμε που είναι Ρωμαίοι, αλλά γιατί από την Πελοπόννησο. Διότι αυτή η παράδοση είναι ότι οι Πελοποννήσοι ίδρυσαν τη Ρώμη. Αυτή είναι το ιστορικό φαινόμενο και αυτά μας τα λέει ο ίδιος ο Γεμιστός Κλήθων σε μια επιστολή του στον Αυτοκράτορα, όταν γράφει Έλληνες μεν το γένος. Δηλαδή. Και όλοι οι σημερινοί ιστορικοί επικαλούνται αυτή τη φράση Έλληνες μεν το γένος κτλ. Αλλά δεν δίνουν και την εξήγησή του. Οι οποίοι, λέει ο Γεμιστός Κλήθων, ιδρύσαμε τη Ρώμη και την Νέα Ρώμη, την Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή. Ότι οι Έλληνες ίδρυσαν τη Ρώμη και την Νέα Ρώμη. Λοιπόν,
Λοιπόν, έτσι βλέπει κανείς τη σύνδεση των δύο επαναστάσεων που είναι σαν Πεστάτη. Βλέπει κανείς το καθήκον της Ορθοδοξίας να κάνει διάλογο με την Ευρώπη, ιδίως με τους χριστιανούς της Ευρώπης. Και εγώ ώστε όταν γίνει η Ηνωμένη Ευρώπη, να είναι η Ηνωμένη Ευρώπη όχι μόνο πολιτικός και οικονομικός, αλλά μπορεί και κατά πολύ να είναι κερδικός βάσει της Ρωμιοσύνης η Ηνωμένη και επίσης βάσει της Ορθοδοξίας, η οποία υπήρχε στη Δύση και εξαφανίστηκε. Αγαπητοί αδελφοί, να ευχαριστήσουμε τον πατέρα Ιωάννη για την ωραία του αυτή ομιλία και που είναι τόσο διαφωτιστική όπως το ακούσατε για ένα τόσο μεγάλης και σημαντικής έτσι αξίας θέμα όσο είναι η υπόσταση του έθνους μας, οι θέσεις μας μέσα στην Ευρώπη, η συγγένεια των λαών της Ευρώπης και η δύναμη της ελληνικής ορθοδόξου παραδόσεως και η σημασία της για τη ζωή ολοκλήρου της Ευρώπης. Καθώς όπως παρακολουθήσατε και ο τρόπος με τον οποίο ύπουλα επολεμήθη από τους κατακτητές της Ρωμιοσύνης της Βολής Πράγους, οι οποίοι ήταν πάντοτε μια μικρή κούρτα μέσα στην απερατοσύνη των λαών των γαλλορωμαϊκών, δηλαδή Γαλατών Ρωμαίων και Ελλήνων Ρωμαίων της Ανατολής που κατοικούσαν αυτές τις χώρες. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λευκάδος που ήρθε να παρακολουθήσει αυτή την ομιλία. Ευχαριστώ τον κύριο Νομάρχη και τον κύριο Δήμαρχο που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μου και ήρθαν και μας ετοίμησαν με την παρουσία τους. Και ιδιαίτερα ευχαριστώ τους εκπαιδευτικούς καθηγητάς και διδασκάλους οι οποίοι ήρθαν να παρακολουθήσουν αυτή την ωραία ομιλία με την παράκλησή μου. Και ακόμη ιδιαίτερα ευχαριστώ τον Διευθυντή της Εκπαιδεύσεως, κύριον Ηλία Κακούρη, ο οποίος είχε την ευγενή διάθεση να συστήσει την παρακολούθηση αυτής της ομιλίας σε όλους τους εκπαιδευτικούς. Σας ευχαριστώ όλους και σας εύχομαι για όσους βέβαια θα συναντώμεθα κάθε τόσο σε όλες τις εορτές, επειδή διακόπτουμε από αύριο, από αυτή την ημέρα μέχρι την Δευτέρα μετά την Κυριακή του Θωμά. Σας εύχομαι να περάσετε καλά και ευχάριστα όλες αυτές τις ημέρες με ευλάβεια και καλό Πάσχα. Καληνύχτα.